Είναι εδώ ο Άρης Αμολαδάς, ο οποίος είναι κατεξοχήν συνάδελφος μας. Δηλαδή είναι και μπράβο γι' αυτό. Χρειάζονται να χρειαστούν και άλλοι βέβαια. Είναι διάφορες ειδικότητες που μαζεύονται, όπως εσύ ένας γνώστης της τηλεόρασης, εμείς από τη δημοσιογραφία, εσύ τραγουδιστής. Όλοι μαζί μαζευόμαστε βασικά για να κάνουμε backup στη Δούκησα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι backup στη Δούκησα. Και όσοι δεν το έχετε πιάσει το θέμα με τον Άρη Σαμολαδά, ακούστε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη Δούκησα νομικού. Άρη! Αυτό κάνω. Είναι η φωνή του Ντάνσινγκ. Τόσα χρόνια. Κάτσε μισό λεπτό. Να το γράψω, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, βέβαια. Να το ηχογραφήσω όταν θα είναι τα εγγόνια μου να του λέω ότι παρουσίαζα τον Ντάνσινγκ. Μπορεί να πει κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Βαγγέλη Περί. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Βαγγέλη Περί. Σου ταιριάζει και εσύ αυτό το πράγμα. Ξέρω τι θα κάνει. Άρη, την πάτησε τώρα. Θα πάει να το μοντάρει αυτό. Θα είναι η φωνή σου, θα βγαίνει ο Περί, θα έχει κάνει στην πάντα όλου του άλλου. Στο μοντάζ είναι διάβολο τώρα. Δεν πρέπει να του δώσει το χειμικό. Όμω πρέπει να πέρασε και σε βάσανα. Δεν είναι αυτή η δουλειά, δεν κατακτείται εύκολα. Όχι, δεν κατακτείται εύκολα. Είναι μια δουλειά, εγώ την κάνω 20 χρόνια. Πολύ πριν από το τραγούδι. Από το 92. Άκου να δεις. Και κάποιο παιδί, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχει σκεφτεί ποτέ στη ζωή του σε μικρή ηλικία ότι εγώ θα γίνω εκφωνητής όταν μεγαλώσω. Όντως. Νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλους εντελώς τυχαία, από ένα τυχαίο γεγονός, όπως συνέβη σε μένα. Και από τα χρόνια του Πανεπιστημίου κάνω διαφημιστικά συνέχεια. Μετά. Πώς έχασε, εσύ σπουδάζεις στο οικονομικό. Τώρα έχουμε βρει και πολλά κοινά στοιχεία. Σπουδάζεις στο οικονομικό, παπάγου. Οικονομικό, έμεινα στο Παπάγου, είναι Παπάγου. Αλλά η Δούκησα είναι ένα στοιχείο ενωτικό προς τα πάνω. Η Πάρος. Στην Πάρο πάμε διακοπές. Η ωραία φωνή, η καλή άρθρωση. Ναι, το ίδιο. Είναι τόσα κοινά σημεία. Δεν μπορώ να το πω. Για πες το, σε παρακαλώ, πες το ρε εσύ κυρίες και κύριοι. Σε πρόλαβε. Ναι, πες. Έλα. Κυρίες και κύριοι, δεν μου. Έλα, πες το μία. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω μου. Πολύ ωραία. Τέλεια. Δεν θα βγαίνει, δεν θα βγαίνει ποτέ. Ωραίο για quiz, είναι εκπομπή quiz. Τι είπε ο εκπονητής. Όχι, είναι ένα ωραίο κόλπο γιατί έτσι μπορεί να φύγει η ζέτα. Το συνήθισες, γιατί εκείνη τη στιγμή εσύ έχεις χίλια πράγματα στο μυαλό σου. Ναι, όταν λες παρουσιάστρια, φαντάζομαι ότι με δυσκολία θυμάσαι το στο καινούριο. Στο πρώτο και δεύτερο επεισόδιο, ας πούμε, το πιμές. Εκεί είχα ένα μικρό άγχος και έκανα έτσι λίγο τι, πρόβα. Μην κάνεις λάθος. Μήπως δεν τα μακρυπουλιά, εντάξει αυτό. Να σου πω κάτι, άμα λέγεις για σιγουριά ο Λάτσιος, θα ενοχλεί το κανείς στον Αντένα. Θα λέγεις ο Γιάννης Λάτσιος και μετά βέβαια υπάρχει και παρουσιαστές.